Τρεις ανήλικοι πρωταγωνιστές του σοβαρότατου επεισοδίου βίας σε σχολικό συγκρότημα του Βόλου συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν τις τελευταίες ώρες στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Οι ανήλικοι πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο Βόλου. Ο καυγάς που κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό δύο μαθητών σημειώθηκε εντός σχολικού περιβάλλοντος όπου συστεγάζονται γυμνάσιο και λύκειο. Σε βάρος των ανήλικων ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης για το γεγονός που σόκαρε το Βόλο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Στις τηλεοπτικές κάμερες, πάντως, για το απίστευτο περιστατικό τοποθετήθηκαν σήμερα ο προϊστάμενος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Σαβελίδης, αλλά και ο διευθυντής του ενός σχολείου. Υπήρξε και συνάντηση με τον εισαγγελέα ανηλίκων, όπως έγινε γνωστό. Θλιβερή κατάσταση. Πριν από λίγα χρόνια ήμουν πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας. Συνεχώς αναφέραμε ότι στην σχολική κοινότητα, στην σχολική αυλή δεν μπορούν να επισέρχονται εισαγγελίες και αστυνομικοί. Φέτος, μετά από λίγα χρόνια, βλέπουμε ότι τελικά είναι αδύνατο το να μην εμπλακούν αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές. Τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο μαθητών προσήλθε σήμερα στο σχολείο, δεν ανέφερε τίποτα για το γεγονός. Λοιπόν, αλλά και από την άλλη μεριά, οι λόγοι που αφορούν στα προσωπικά δικαιώματα, δεδομένα και δικαιώματα, δεν επιτρέπουν τους διευθυντές ή τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς να παρέμβουν στο θέμα. Αναφερθήκατε ότι το σχολείο είναι το πιο ασφαλές περιβάλλον. Ναι. Ωστόσο, το συμβάν διαδραματίστηκε στο προάβλιο του σχολείου. Ναι. Θεωρείτε ότι ήταν μια ατυχή στιγμή, ήταν λυπής η φύλαξη από τους αρμόδιους επιτηρητές των μαθητών? Ναι, φανταστείτε ότι σε ένα σχολείο, ειδικά σε αυτά τα σχολεία στα οποία συνέβη το γεγονός, αυτό το συγκρότημα, φυλάσσεται. Οι εφημερίες τηρούνται κανονικά, έχουν πραγματοποιηθεί δεκάδες δράσεις προστασίας για την προστασία των μαθητών από χίλιους δύο παράγοντες, λοιπόν, και προκλήθη κυρίως από εξωσχολικούς το συγκεκριμένο φαινόμενο. Γι' αυτό μπορώ να τονίσω ξανά ότι τα σχολεία μας σε όλη την Ελλάδα είναι οι πιο ασφαλείς περιοχές για τους νέους. Έξω από τα σχολεία πρέπει να δοθεί μια ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από τους γονείς, αλλά και από εμάς τους εκπαιδευτικούς και την πολιτεία γενικότερα. Προκειμένου να καταθέσουμε μήνυση ως σύλλογος και ως σχολείο για παρακόλληση δημοσίου έργου και διατάραξη κοινής ειρήνης, συζητήσαμε πολλά πράγματα και ο εισαγγελέας ήταν κατά μία έννοια σοκαρισμένος από το γεγονός. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι δεν τίθεται πολλές φορές ζήτημα μέτρων που λαμβάνουμε, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί το οποίο κακοποιήθηκε επικαλέστηκε τα μέτρα τα οποία είχαμε εμείς θέσει σε λειτουργία, ακριβώς για να υπάρχει ένας διαχωρισμός των παιδιών και να υπάρχει καλύτερη φύλαξη. Αυτό αποτέλεσε αιτία να ζητηθεί από τα παιδιά τα οποία ήταν έξω από το σχολείο να εισέλθουν και να τον χτυπήσουν, γιατί υποτίθεται ότι κάρφωσε. Οι τρεις δράστες, μαθητές λυκείου και γυμνασίου, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε δίωξη σε βάρος τους για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και θα δικαστούν σε ρητή δικάσιμο σε δικαστήριο ανηλίκων. Έγινε γνωστό ότι αυτό θα συμβεί τον Ιανουάριο του 2025.